Εκ μέρους του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, θα ήθελα να χαιρετήσω τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος και όλους τους συνάδελφους και παραβρισκόμενους εδώ. Και να πω, ένα χρόνο τώρα από το ξάσπασμα της πανδημίας, το Σωματείο μας έχει συγκεντρώσει μεγάλη πείρα από τη δράση στους χώρους δουλειάς, από την επαφή του με τους εργαζόμενους της περιοχής μας. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η κυβέρνηση, από τη μία, έχει αδράξει την ευκαιρία να πάρει και άλλα αντιλαϊκά μέτρα, και η εργοδοσία, από την άλλη, να εντατικοποιήσει την εργασία, αψηφώντας ακόμα και για τις ζωές των εργαζόμενων, με μοναδικό σκοπό να διασφαλίσει την κερδοφορία της, εν ώψη μάλιστα και της νέας οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε λίγους μήνες πριν την εμφάνιση του κορονοϊού. Είδαμε μεγάλη βιομηχανία της περιοχής μας να επιχειρεί να αποκρύψει κρούσματα, αδιαφορώντας για την υγεία των εργατών αλλά και των οικογενειών της, και να εξαπολύει ακόμα και απειλές ότι σε περίπτωση που ο εργαζόμενος κάνει και δεύτερη δουλειά ή παρευρεθεί σε κάποια κοινωνική εκδήλωση το περασμένο καλοκαίρι, θα επομιστεί το οικονομικό βάρος του τεστ και της 14ήμερης καραντίνας κατοίκων. Είδαμε την εντατικοποίηση να χτυπάει κόκκινο στα σούπερ μάρκετ, στις μεταφορές, στις βιομηχανίες τροφίμων. Είδαμε την ανεργία να μεγαλώνει, ειδικά λόγω του τουρισμού. Το Σωματείο μας βρέθηκε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς οι ανάγκες για τη δράση του πολλαπλασιάστηκαν, οι συνάδελφοι που απευθύνθηκαν στο Σωματείο περίσσεψαν. Παρ' όλα αυτά, περισσέψαν και οι απειλές της κυβέρνησης και η αστυνομοκρατία για να περιορίσει τη δράση μας, για να χτυπήσουν τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Το ζήσαμε έντονα την επέτειο του Πολυτεχνείου, την απεργία της 26ης Νοέμβρη. Το είδαμε με τα εξεντωτικά πρόστιμα που επέβαλαν, όπως αυτό στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου στο Βόρειο Εύρο. Φυσικά, τα ταξικά σωματεία δεν κάναμε βήμα πίσω. Ανεβάσαμε τη δράση μας. Έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι κάναμε. Κάναμε παρέμβαση στην παραπάνω βιομηχανία, με αποτέλεσμα να γίνουν μαζικά τέσσερις εργαζόμενους από τον ΕΟΔΗ, ακόμα και να γίνουν προσλήψεις από την εργοδοσία στην καταγγελία μας για εντατικοποίηση της εργασίας και τις απλήρωτες υπερορίες. Η δουλειά αυτή είναι τρανό παράδειγμα για όλους μας ότι όπου το Σωματείο, να το πω απλά, πατάει ποδάρι, τα αποτελέσματα έρχονται σαν μια φυσική συνέχεια της δράσης μας. Την περίοδο που η κυβέρνηση χτυπούσε παλαμάκια για να επιβραβεύσει εργαζόμενους εν μέσω πανδημίας, την ίδια ώρα ερχόταν καταγγελία στο Σωματείο μας από εργαζόμενοι για εξαντλητική δουλειά μέσα σε χώρους σούπερ μάρκετ. Αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα αυτό της εργαζόμενης, το οποίο και δημοσιεύσαμε. Λέει: ένα ολόκληρο χρόνο τρέχουμε με τον κορονοϊό, με καμιά ασφάλεια, με σχεδόν κανένα μέτρο ασφάλειας. Δουλεύουμε χωρίς ρεπό. Όλοι οι συνάδελφοι σερνόμαστε. Αρρώστησα με τρομερό πρόβλημα και αρνήθηκα να πάρω αναρωτική επειδή ήξερα ότι θα με απολύσουν. Πηγαίνω στη δουλειά σέρνοντας τα πόδια μου επειδή έχω παιδί. Τώρα, εδώ και δύο μήνες, με τις Κυριακές ανοιχτά, είμαστε όλοι ζωντανοί νεκροί. Το μήνυμα αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε όλοι μαζί. Δεν είναι οι δυσκολίες για όλους. Πρόκειται για μια περίοδο με τεράστια κερδοφορία από το σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τελικά τι εισπράττουν οι εργαζόμενοι. Την ίδια περίοδο, συνάδελφοι στις ταχυμεταφορές δούλεψαν και δουλεύουν με εξαντλητικούς ρυθμούς, ειδικά στις ταχυμεταφορές και γενικότερα στους διανομές στα delivery. Η εντατικοποίηση έφερε εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα και εδώ στην περιοχή θρυνήσαμε νεκρό συνάδελφο. Άλλοι ήρωες, όπως προκλητικά και υποκριτικά βάφτισε η κυβέρνηση, η οποία με τα μέτρα της τσακίζει, είναι οι συνάδελφοι συμβασιούχοι, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο εδώ της πόλης μας, στην καθαριότητα, στη σύντηση, στη φύλαξή του, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τις απειλές της διοίκησης του νοσοκομείου και της κυβέρνησης ότι θα απολυθούν καθώς η σύμβασή τους λήγει και οι υπηρεσίες θα δοθούν σε εργολάβους. Ενώ την ίδια στιγμή δέχονται ψεύτικες υποσχέσεις από διάφορους εργατοπατέρες εδώ της περιοχής μας, πιέσεις να μειώσουν τις απαιτήσεις τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Γίνεται προσπάθεια διάσπασής τους, προσπάθειες να σταματήσουν τον αγώνα και να το πάνε δικαστικά. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η δύναμη από την οργάνωση και την αλληλεγγύη των εργαζομένων είναι τεράστια. Χωρίς εμάς δεν θα δουλέψει καμία επιχείρηση, δεν θα σωθούν ζωές στα νοσοκομεία. Αυτό που η πείρα μας έχει διδάξει, αυτό που οι ανάγκες μας επιβάλλουν, είναι ο αγώνας των εργαζομένων μέσα από τα ταξικά σωματεία. Είναι η τεράστια δύναμη των ανθρώπων που βγαίνει μέσα από τη συλλογική δράση.